ρωτήθηκε ο Υπουργός ότι είμαστε σε εξέλιξη. Είναι η τρίτη μέρα της επαόριστης απεργίας που κατέρχονται οι νοσηλευτές. Ο Υπουργός απάντησε λέγοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο μέσο μιας προσπάθειας μεταρρύθμισης αναφερόμενος στο ΓΕΣΥ. Δρομολογούνται, είπε, κοσμοϊστορικές αλλαγές. Η λήψη απεργιακών μέτρων των νοσηλευτών με τα λύπης, είπε, δεν έχουν χώρο στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την οικοδόμηση μιας πλατφόρμας. Απίθυνε εκ νέου έκκληση στους απεργούς να κάνουν ρημότερες σκέψεις και όσος χρόνος χρειαστεί να προσέλθουν στο διάλογο για να βρεθούν λύσεις. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι η πανεπιστημιακή παιδεία είναι απαραίτητη και ήταν πρόθεση της πολιτείας να εκπαιδεύει τους νοσηλευτές μέσα σε κλίμα το οποίο να είναι απόλυτα ανεκτό και στην κοινωνία, να θέσουμε σωστές βάσεις, είπε, για να λειτουργήσουν τα νοσηλευτήρια, αλλιώς θα καταρρεύσει το σύστημα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, ναι. Τα νοσηλευτήρια λειτουργούν μόνο για τα επίγοντα περιστατικά, είπε ο Υπουργός, και όχι για προγραμματισμένα, και είναι πολλαπλάσια, γίνονται πολλαπλάσια όσο περνούν οι μέρες. Εκτός από το δικαίωμα στην απεργία, υπάρχει και το δικαίωμα στην υγεία, είπε ο Υπουργός. Δεν νοείται κάποιος που ορίζεται ως προσωπικό ασφαλείας να αρνηθεί να δουλέψει. Προειδοποίησε ότι υπάρχουν ευθύνες και αυτές θα αποδοθούν. Αυτά και από πλευράς Υπουργού.